Χρηματοδότηση μέσα από το νέο ΕΣΠΑ για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη διεκδικεί και ο Δήμος Καβάλας, συνεχίζοντας το σχεδιασμό που είχε κάνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Κωστή Σιμιτσή. Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή ενός σχεδίου που αλλάζει ριζικά την όψη κάθε πόλης, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα ιστορικά της μνημεία. Εμείς είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, την οποία βλέπω με μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση να την συνεχίζει η καινούρια διοίκηση του Δήμου, που δεν είναι πια και τόσο καινούρια, είναι 2 χρόνια πλέον στο τιμόνι του Δήμου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθεί τα δικά μας βήματα. Τι λέγανε λοιπόν τα δικά μας βήματα? Λέγανε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το ιστορικό παρελθόν της πόλης, να αναδείξουμε περιοχές όπως είναι οι Καμάρες, να αναδείξουμε περιοχές όπως είναι η πλατεία Καπνεργάτη και οι Καπναποθήκες και γενικότερα πάνω στα υπάρχοντα έργα ή σε αυτά που βρίσκονται εν εξελίξη, σε αυτά να κουμπώσουμε τα επόμενα έργα, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και τα χρήματα να πιάνουν τόπο. Η πρόταση λοιπόν που ήδη μας έχει γνωστοποιηθεί από τη διοίκηση και θα συζητηθεί την Πέμπτη το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορά την ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη. Εδώ εμείς είχαμε ξεκινήσει έναν πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ο πρώτος νικητής μετά το 2008 ανέλαβε τη μελέτη. Το θέμα, όπως επίσης και το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, αναμένεται να απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ενώ, όπως τονίζει ο πρώην Δήμαρχος Καβάλας, Κωστής Σιμιτσής, δεν εμπιστεύεται απολύτως την ίν διοίκηση, αλλά και τους συνεργάτες της, και γι' αυτό πολλές φορές είναι είτε επικριτικά, είτε όμως και επικουρικά απέναντί της. Αναμένεται αύριο μια πλούσια και ενδιαφέρουσα συζήτηση και ένας διάλογος για το μέλλον της πόλης μας. Πιστεύω ότι η διοίκηση θα είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, δεδομένου ότι παράλληλα έχουμε και το επιχειρησιακό σχέδιο, τη δεύτερη φάση που θα συζητηθεί αύριο. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία οργανώνουν το μέλλον του τόπου μας, οργανώνουν το μέλλον της Καβάλας. Δεν εμπιστεύομαι απόλυτα την Δήμαρχο και τα μέλη της ομάδας της, γι' αυτό επαγρυπνούμε, είμαστε δίπλα τους, όπου μπορούμε να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε το κάνουμε και παράλληλα όπου μπορούμε να κριτικάρουμε πάντοτε με θετική προοπτική το κάνουμε και αυτό αυτά τα 2 χρόνια που πέρασαν και τα 2 χρόνια που ακολουθούν από εδώ και πέρα μέχρι τη λήξη της θητείας της κυρίας Τανάκα.